έχασα ποτέ τη ζωή μου, δεν έχασα τους φίλους που είχα αποκτήσει από παιδί. Το φύλαξα πολύ καλά αυτό που μου είπε η μητέρα μου. Και αυτός είναι και ο λόγος που μπορώ να σου πω ότι μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτό το επάγγελμα. Μετά το χαμό της μητέρας της, ποιοι ήταν δίπλα της? Οι άνθρωποι που είχα στη ζωή μου ήταν και οι άνθρωποι που με στηρίζουν και με στηρίξανε σε αυτή την δύσκολη στιγμή μου. Και για άλλη μια φορά ένιωσα έτσι πολύ σίγουρη για την επιλογή μου το να παντρευτώ αυτόν τον άνθρωπο που παντρεύτηκα, γιατί ο άνθρωπος που είναι πιο κοντά μου από όλους είναι ο άντρας μου. Η Ευδοκία Ρουμελιώτη έχει αναθεωρήσει πράγματα για τη ζωή. Το μεγάλο μου λάθος, που νομίζω ότι δεν είναι μόνο δικό μου αλλά είναι όλων των ανθρώπων, είναι ότι θεωρούμε δεδομένους τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, ότι θα τους έχουμε για πάντα και ότι ασχολούμουν με πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία ουσία και καμία σημασία. Επέτρεπα στον εαυτό μου να αγχώνεται, να στεναχωριέται, να λυπάται, να θυμώνει, με πράγματα που τώρα αυτή τη στιγμή δεν με αγγίζουν καθόλου. Κεφάλαιο γάμος και οικογένεια. Αυτό που ολοκληρώνει μία γυναίκα, όχι μόνο αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, είναι το να αποκτήσει ένα παιδί. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Όμως αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν είμαι σε θέση να κάνω ένα παιδί. Ναι, στο μέλλον θα ήθελα να έχω ένα δικό μου παιδί και να δημιουργήσω οικογένεια με τον άντρα μου. Πώς γνωριστήκατε με τον σύζυγό σας? Κάποιοι κοινοί μας γνωστοί ήρθαν στο θέατρο να παρακολουθήσουν μια παράσταση που έπαιζα τότε εγώ και είχαν φίλο τον Νικηφόρο. Ήρθε στην παράσταση, μετά βγήκαμε μετά την παράσταση να φάμε όλοι μαζί. Νομίζω ότι εγώ το προκάλεσα πιο πολύ, ότι εγώ ήμουν αυτή που μου άρεσε από την πρώτη στιγμή που τον είδα. Αλλά κολλήσαμε αμέσως. Η Ευδοκία Ρουμελιώτη μας μίλησε για το θεατρικό έργο στο οποίο και πρωταγωνιστεί. Λέγεται Μόλι Σουίνι. Είναι ένα πολύ τρυφερό έργο. Υποτίθεται ότι η Μόλι είναι μια κοπέλα τυφλή, η οποία γεννήθηκε τυφλή. Και ο άντρας της και ο γιατρός της αποφασίζουν να τη χειρουργήσουν για να της δώσουν το φως της. Καλή επιτυχία, να τσεφηθούμε και καλή αρχή. Και μου έλεγες, Γιάννη, ότι